Ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ότι δεν αντέχει το διάλογο ο κύριος Σακελάκας. Ο κύριος Σακελάκας είναι... μας έχει πει, επειδή ακούσατε τα τελευταία, ναι, να σας βάλω στην οικονομία της συζήτησης, ότι επί έναν χρόνο συζητούσατε, ναι, είχατε αποφασίσει και υπάρχει επαναχώρηση από το Δήμο Μεγάρων. Όχι, δεν υπήρχε καμία επαναχώρηση. Εμείς αυτό που ζητούσαμε εξ αρχής ήταν να διευθετηθεί το θέμα των Ρωμά της δικής μας περιοχής. Κύριε Μαρινάκη, επειδή ίσως δεν ακούγατε τον κύριο Αγγελάκα από την αρχή, είπε, ναι, ο Γενικός Γραμματέας Αμεκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο λέγει ότι έχει και γραπτός, ότι είχε συμφωνήσει, ναι, μαζί σας και μάλιστα ότι εσείς του είχατε πει ότι να τα δούμε αυτά τα σπιτάκια, μήπως περισσέψει κάτι και για μας, κύριε Μαρινάκη. Αυτά είπε ο κύριος Αγγελάκας. Θεωρώ ότι μόνο αστείο μπορεί να θεωρηθεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα έγγραφο στο οποίο αναφέρομαι ρητά στους Ρωμά της περιοχής των Μεγαρέων. Και αυτό το έγγραφο αφορά στην αλληλογραφία που υπήρχε μεταξύ εμένα και του πρώην Γενικού Γραμματέα από Κεντρωμένης Διοίκησης, του κ. Καλογιώργου. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο και καλό θα είναι, λοιπόν, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, να το δούμε και να προχωρήσουμε και σε άλλες διαδικασίες δικαστικές, έτσι να γίνουν και μηνύσεις και οτιδήποτε άλλο. Γιατί τις μηνύσεις σε ποια βάση δηλαδή? Εάν, διότι σας δεν ξέρω τι εννοεί ο κ. Αγγελάκας, εγώ αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο λέει ρητά, και μπορώ να σας το στείλω κιόλας, λέει ρητά ότι εμείς αποδεχόμαστε την διαδικασία με την κατάσταση των Ρωμά της περιοχής του Δήμου Μέχρεων και τίποτε, μάλιστα, άλλο. Και από εκεί και πέρα δεν είχαμε... Κύριε Μαρινάκη, γιατί δεν θέλετε τους Αθήγανους στην περιοχή σας, στο βουνό, βουνό είναι. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της περιοχής δικής μας, καταρχήν. Και όπως ξέρετε, επειδή οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να τηρούνται, ένας Δήμος πρέπει να λύνει το πρόβλημα των μειονοτήτων που έχει εντός των διοικητικών ορίων των δικών του. Mm. Αυτό λέει τα ο νόμος. Αυτό λοιπόν έχει ο υποχρέωση να το λύσει και ο Δήμος Χαλανδρίου, ο οποίος τώρα με τη νέα δίκηση. Θέλετε προφανώς να πάνε οι Ρωμά που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δικού σας Δήμου και όχι να δώσετε τις εγκαταστάσεις να πάνε οι Ρωμά του Δήμου Χαλανδρίου, διότι ο Δήμος Χαλανδρίου προφανώς πρέπει να βρει λύση για το δικό του Δήμο. Μα όταν... απολύτως σωστά. Ναι, αλλά όταν έφτιαξαν. Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη. Όταν εσείς βλέπατε ότι κατασκεύαζαν εκεί στο βουνό τα, ναι, σπίτια, γινόταν η μεταφορά των, ναι, των λοιπόν, σπιτιών. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το εσωτερικό από ένα κοντέινερ, αλλά αυτό που βλέπετε, ναι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν είναι αίματα, είναι μπογιές. Ή σκουριά. Ναι, εσείς, κύριε Μαρινάκη, νομίζετε ότι αυτά ήταν για τους δικούς σας, τους 1.800 που ζουν στα Μέγαρα? Όχι. Όταν αντιληφθήκαμε πλέον ότι αυτή η διαδικασία γίνεται για να μετεγκατασταθούν οι Ρωμά του Δήμου Χαλανδρίου, κινήσαμε όλες τις εκ του νόμου διαδικασίες. Δηλαδή, ασκήσαμε έτσι ακύρωσες και έτσι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ασκήσαμε επίσης όλα τα ένδικα μέσα στο ΣΥΠΟΘΑ, όπου δικαιωθήκαμε. Μάλιστα. Και απαγορεύτηκε οποιαδήποτε διαδικασία οικοδομησιμότητος στη διοικητικά όρια του Δήμου Μεγαρέων. Άρα, απομένει η Λίνα στο Δήμαρχο Χαλανδρίου να υποδείξει, να καταθέσει πρόταση και να υποδείξει είναι ένα μέρος. Είναι αυτή η κολυσιεργία για την οποία μιλούσε ο κύριος Αγγελάκας. Ναι. Αυτό όμως θα μπορούσε να έχει γίνει από τότε, γιατί έχει περάσει πράγματι ένας χρόνος και να έχει δοθεί λύση από τότε. Δυστυχώς και ο κύριος Αγγελάκας δεν επηρέασε την αντίστοιχη διοίκηση του Χαλανδρίου για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα από τότε. Μάλιστα. Δεν υπήρχε σήμερα κανένα απολύτως θέμα. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την